Αθλητική ενημέρωση για τη συνέχεια με την Έλβη Μιχαηλίδου. Καλησπέρα σας. Ξεκινάει αύριο η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης. Το ντέρμπι των δικεφάλων θα διευθύνει τελικά ο Ούγγρος διαιτητής Ίστβαν Βαντ, καθώς ο Σουηδός Ανδρέας Έκμπεργκ, που αρχικά είχε οριστεί, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Το μεγάλο ντέρμπι δικεφάλων της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ξεχωρίζει από την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα ντέρμπι το οποίο θα διευθύνει ο 42 ετών Ούγγρος διαιτητής Ίστβαν Βαντ, καθώς ο Σουηδός Ανδρέας Έκμπεργκ, που είχε οριστεί αρχικά, εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό. Η Ένωση μετά την εντός έδραση ΤΑΣΟΚ από τον Πανετολικό θα αναζητήσει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισής της, την ώρα που ο Αργύρης Γιαννίκης δεν μπορεί να υπολογίζει τον τραυματία Αραούχο και έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που βρέθηκε θετικό στον COVID. Αγωνιστικά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο ΠΑΟΚ, καθώς εκτός των τραυματιών Καντουρί και Ολιβέιρα, αμφίβολος είναι και ο Αντώνιο Τσόλακ, που υποφέρει από ενοχλήσεις στη μέση. Πρωτοπόρος της βαθμολογίας Ολυμπιακός δοκιμάζεται αύριο στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της προημιτελικής φάσης, την ώρα που δημοσιεύματα στην Πορτογαλία αναφέρουν πως η Πόρτο ετοιμάζεται να καταθέσει νέα πρόταση για χάρη του Ρούμπεν Σεμέδο. Κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης του μεταγραφής στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο είναι ο Άρης, ο οποίος αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει τη συμφωνία του με τον Λούις Πάλμα. Ο επιθετικός από την Ονδούρα βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 5 ετών διάρκειας. Στο διεθνή χώρο, στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης. Αφορμή για αυτό στάθηκε η είδηση του θανάτου του θρυλικού Πάκο Χέντο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών. Ο Χέντο αγωνίστηκε για 18 χρόνια στη Βασίλισσα, με την οποία κατέκτησε συνολικά 23 τίτλους, μεταξύ των οποίων 12 πρωταθλήματα Ισπανίας, καθώς και 6 κύπελα πρωταθλητριών. Στο μπάσκετ και στο NBA, Hawks και Bucks έδωσαν μεγάλη μάχη στην Ατλάντα με τα γεράκια να παίρνουν τελικά τη νίκη, υποχρεώνοντας το Γιάννη Αντετοκούμπο και την παρέα του στην έκτη τους ήττα στα τελευταία 8 παιχνίδια. Όλα πήγαιναν καλά για τους Bucks στην Ατλάντα μέχρι και το 5ο λεπτό της 4ης περίοδου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο συνήθως ήταν επιβλητικός και μαζί με τον Chris Middleton είχαν βάλει τα ελάφια στη θέση του οδηγού. Ωστόσο, στα τελευταία 7 λεπτά οι Hawks αφυπνίστηκαν και με πρωταγωνιστές τους Γιάνν Γκαλινάρι Χουέρτερ έτρεξαν επιμέρους σκορ 30-14, επικρατώντας με 121-114. Έκτη ήταν για τους πρωταθλητές στα τελευταία 8 παιχνίδια με ρεκόρ 27-19, είναι πέμπτη στην Ανατολή. Οι Hawks σταμάτησαν αρνητικό σερί 10 ητών στην έδρα τους. Στην μπάσκετ λίγο ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση από την Πάτρα, κερδίζοντας με 42 πόντους διαφορά τον Απόλλωνα, 48-90 το τελικό σκορ για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Νέντοβιτς και Μποχορίδης οι κορυφαίοι σε απόδοση από τους πράσινους, που υποδέχθηκαν χθες στην Αθήνα το νέο τους απόκτημα Στέφαν Γιώβιτς. I feel excellent. First of all, they told me I will be out like 2 months, and so we decide after some checks in Germany to be longer, you know, to be safe and to be healthy 100%, and on that way we start to talk with Panathinaikos during the December, and it was easy to decide to sign here, you know. Ο 31 ετών Σέρβος playmaker θα αγωνιστεί μέχρι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό και στο συμβόλαιο των δύο πλευρών υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για άλλον έναν χρόνο. Στο διεθνές ποδόσφαιρο τώρα, κορυφαίος παίκτης για δεύτερη διαδοχική χρονιά αναδείχθηκε στα βραβεία της FIFA ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αφήνοντας πίσω τους Λιονέλ Μέση και Μοχάμετ Σαλάχ. Στα αγωνιστικά, η ΤΑΣΟΚ στις καθυστερήσεις του ματς γνώρισε η Μίλαν στο Σαν Σίρο από την Σπέτσια σε ένα τρομερό παιχνίδι. Τρομερό παιχνίδι χθες βράδυ στο Σαν Σίρο, με τη Μίλαν να γνωρίζει η ΤΑΣΟΚ με ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο, χάνοντας την ευκαιρία να πιάσει κορυφή στη Σέρι Α. Κόντρα στη Σπέτσια, οι γηπεδούχοι είδαν τον Ντεόρ Ναντές να αστοχίσει απέναντι λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Όμως ο Λεάο, δευτερόλεπτα αργότερα, έδωσε τη λύση και το προβάδισμα στους Ρωσονέρι. Οι φιλοξενούμενοι σοβάρισαν με γκολ του Αγκουντέλο, ο οποίος αξιοποίησε την ασίστ του πρώην παίκτη της ΑΕΚ Ντανιέλε Βέρντε. Επεισοδιακό το φινάλε, με τη Μίλαν να πιέζει για τη νίκη και τον Μεσσίας να βρίσκει δίχτυα στις καθυστερήσεις, όμως ο διαιτής Μάρκο Σέρα δεν άφησε το πλεονέκτημα, γυρίζοντας τη φάση πίσω, έχοντας φυρίξει φάουλ πάνω στο Ρέμπιτς. Έξαλλοι παίκτες της Μίλαν και ο Στέφανο Πιόλι, και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Γκιασί δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη ολοκλήρωσε τον εφιάλτη για τους γηπεδούχους, νικώντας το Μενιάν για το 1-2. Στο μείον 2 από την πρωτοπόρο Ίντερ με μάτς παραπάνω η Μίλαν, 2 βαθμούς πίσω της η Νάπολη μετά το άνετο διπλό στην έδρα της Μπολόνια. Και τα 2 τέρματα από τον Ίρμι Κλωσάνο, ένα σε κάθε ημίχρονο.
Κορυφαίος ποδοσφαιριστής για δεύτερη διαδοχική χρονιά αναδείχθηκε στα βραβεία της FIFA ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός επικράτησε τον Λιονέλ Μέση και Μοχάμεντ Σαλάχ σε μια μικρή εντός εισαγωγικών ρεβάντς για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας από τον Αργεντινό. Προπονητής της χρονιάς, ο νικητής του Champions League με την Τζέλσι Τόμας Τούχελ, ενώ κορυφαίο γκολ αναδείχθηκε η απίθανη ραμπόνα του Έρικ Λαμέλα στο παιχνίδι της Τότενα με την Arsenal. Ειδικό βραβείο στον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με τέσσερις επιθετικούς στην κορυφαία εντεκάδα για το 2021 και τον Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, σε μια περίεργη επιλογή, μιας και καλύτερος θεματοφύλακας αναδείχθηκε ο Ντουάρ Μεντί.